Θα ήθελα να ξεκινήσω με την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Βεβαίω, το απόγευμα στην αντίστοιχη συνεδρίαση τη Επιτροπής θα αναφερθούμε αναλυτικά. Θα ήθελα όμω τώρα να σταθώ στου βασικού άξονε που χαρακτηρίζουν αυτή την τροπολογία. Καταρχήν, ποιο είναι ο στόχο αυτή τη τροπολογία που έρχεται τώρα με αυτή τη μορφή, σε αυτό το νομοσχέδιο, Κατά τη γνώμη μα, πρώτα απ' όλα θέλει να λύσει ένα βασικό ζήτημα. Δηλαδή τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και βεβαίως μέσα από αυτό τη ρευστότητα των τραπεζών. Να απαλλάξει τις τράπεζες από ένα μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων. Γιατί είναι αυτά βασικά και έρχεται να τα λύσει η συγκεκριμένη τροπολογία. Μα γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να βρεθεί ζεστό χρήμα για να χρηματοδοτηθούν οι διώσιμες, όπως λέτε, επιχειρήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Αυτό θέλετε και με την τροπολογία αυτό έρχεστε να λύσετε. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι το εξή. Το παραδέχθηκε άλλωστε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε έναν συμβιβασμό. Έναν συμβιβασμό κυβέρνησης, θεσμών και τραπεζιτών. Όμως αυτός ο συμβιβασμός, που κατά τον κύριο αντιπρόεδρο δεν είναι κακός, έρχεται να αποδείξει ένα αυτονόητο πράγμα. Ότι η ενισχυμένη εποπτεία είναι εδώ, ζει και βασιλεύει. Και έρχεται εσπευσμένα με τη μορφή της τροπολογίας στο σημερινό νομοσχέδιο που συζητάμε, γιατί, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να εκταμιευθεί η δόση μπροστά στο Eurogroup του ενός δίσπου εκκρεμεί. Το τρίτο που θέλω να σημειώσω. Η κυβέρνηση και εδώ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, σε αυτόν το συμβιβασμό, σε αυτόν το διάλογο με θεσμούς και τραπεζίτες, εκπροσωπούσε δήθεν τους δανειολήπτες. Όμως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Σκληρός διάλογος, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, κτλ. Αντί να βελτιώσετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις που υπήρχαν στον προηγούμενο νόμο προστασίας της λαϊκής κατοικίας, εσείς με αυτή την τροπολογία χειροτερεύετε αυτές τις προϋποθέσεις. Και τέταρτο ζήτημα που ήθελα να πω ως βασικό άξονα αυτής της τροπολογίας καθιερώνεται την κρατική επιδότηση προς τις τράπεζες. Βεβαίως εσείς προκλητικά το παρουσιάζετε ότι πρόκειται για ένα φιλολαϊκό μάλιστα μέτρο στην ουσία όμως με έμεσο τρόπο χρηματοδοτείται τις τράπεζες για να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια. Άρα, οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις θα αποτελούν τη βασική πλευρά της κανονικότητας που ευαγγελίζεστε το τελευταίο διάστημα μετά την τυπική λήξη των μνημονίων. Κύριε Υπουργέ, το κόμμα μας, το ΚΚΕ, έχει καταθέσει και αυτό τροπολογία που περιλαμβάνει μέτρα για την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υποχρέωση όμως, από την υπερχρέωση, συγγνώμη, όμως σε μια διαφορετική κατεύθυνση και λογική από αυτή της κυβέρνησης. Ποια είναι η δική μας λογική. Βασικά είναι να μετατεθεί το βάρος της κρίσης στους τραπεζικούς ομίλους προβλέποντας τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικοκυριών προς τις τράπεζες. Και καλούμε τα άλλα κόμματα να την ψηφίσουν. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να αναφερθώ είναι το εξής. Και εδώ προσέξτε το κύριε Υπουργέ, είναι μια δεύτερη τροπολογία που έχουμε καταθέσει. Ζητούμε να τη μελετήσετε σε συνεργασία και με την Υπουργό Πολιτισμού. Είναι μια πρόταση που παίρνει υπόψη τη την θέση και πρόταση του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών και ζητάμε να την κάνετε δεκτή. Ε, αφορά την τροποποίηση του νόμου 4412 του 16 για το οικαστικό έργο το οποίο αποτελεί πνευματικό δημιούργημα. Το εικαστικό έργο είναι αποτέλεσμα δημιουργική προσπάθεια ενό φυσικού προσώπου, του καλλιτέχνη δηλαδή, το οποίο αποδίδεται στη συγκεκριμένη ορατή μορφή, προκειμένου να καταστεί αντιληπτό από το κοινό. Δεν είναι προϊόν, αλλά ένα αντικείμενο που ενσωματώνει νόημα, αφού γεννιέται μέσα από την προσωπικότητα του καλλιτέχνη δημιουργού. Η πώληση των έργων του και η καλλιτεχνική δράση του δεν συνιστούν εμπορική πράξη και κατ' επέκταση η ανάθεση από το δημόσιο Τη δημιουργίας και τοποθέτησης οικαστικών έργων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τους κανόνες που αντιμετωπίζονται οι διάφορες μορφές εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, τα καλλιτεχνικά οικαστικά έργα δεν συνιστούν προμήθειες και η απόκτηση και η δημιουργία τους δεν μπορούν να εντάσσονται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, στις μειοδοτικές δηλαδή διαδικασίες. Γι' αυτούς τους λόγους, με την τροπολογία αυτή ζητάμε να εξαιρεθούν ρητά οι καλλιτεχνικέ εικαστικές υπηρεσίες καθώς και η ανάθεση από το Δημόσιο της δημιουργίας και τοποθέτησης οικαστικών έργων ή η απόκτησή του η αγορά τους δηλαδή, ε, με βάση τις ρυθμισεις 44 44-12-16, ως απολύτως ασύμβατες με την οικαστική δημιουργία, η ανάπτυξη και προαγωγή της οποίας συνιστά υποχρέωση του κράτους. Ζητάμε δηλαδή να απαλληφθούν όλες οι αναφορές σε καλλιτεχνικά έργα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δημιουργίες, που εμπεριέχονται σε αυτόν τον νόμο, το 44-12. Και έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο, στο χρόνο που μου μένει. Συνολικά, από τη μέχρι τώρα συζήτηση στην Επιτροπή, τις απόψεις που ακούσαμε και κατά την ακρόαση των φορέων, αλλά και την τοποθέτηση του Υπουργού, έχει, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιωθεί η άποψη του κόμματός μας, πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έρχεται να υλοποιήσει τις απαιτήσεις των βιομηχάνων και άλλων επιχειρηματιών για μια σειρά ζητήματα που θέτουν οι ίδιοι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέτρα που στόχο έχουν την επιτάχυση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Βεβαίως η κυβέρνηση υποστηρίζει πως η καπιταλιστική ανάπτυξη της οικονομίας που η ίδια προσπαθεί να πετύχει θα έχουν όφελος όλοι, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, θα είναι δίκη και θα μοιράζει τα ωφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία. Μια ανάπτυξη η οποία τάχα θα είναι διαφορετική από ό,τι έχει ζήσει μέχρι τώρα ο λαός, επειδή θα βασίζεται στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτοί οι ισχυρισμοί βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο λαός μας τώρα έχει πείρα. Το κριτήριο των επιχειρηματικών ομίλων είναι η εξασφάλιση, η εξασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους και αυτό το κριτήριο όχι μόνο δεν συμβαδίζει με τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, αλλά βρίσκεται σε αντιδιαμετρική κατεύθυνση με αυτές, ακόμη και στους κλάδους στους οποίους το κεφάλαιο το ίδιο ρίχνει βάρος. Γι' αυτό η κυβέρνηση από τη μια προσπαθεί να πείσει το λαό να συμβιβαστεί με τη φτώχεια, με τα μπαλώματα και τα προσωρινά προγράμματα για τη διαχείριση των πιο ακραίων μορφών τη και από την άλλη επιχειρεί να του πουλήσει την κάλπικη ελπίδα ότι όλο και κάτι θα περισσέψει γι' αυτόν από την ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου. Συνεχίζει τέσσερα χρόνια τώρα να μπουκώνει εδώ και τώρα τους επιχειρηματικούς ομίλους με νέα κεφάλαια, νέες φοροαπαλλαγές και κάθε είδους κίνητρα. Αυτό κάνει και με το νομοσχέδιο που συζητάμε. Και με την ενσωμάτωση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστατεύει το εμπορικό και βιομηχανικό απόρριτο, τις επιχειρηματικές πληροφορίες, ευνοεί την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς, τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα και καινοτομία. Ζητήματα που βεβαίω έχει ανάγκη το κεφάλαιο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όξυνση του ανταγωνισμού. Η προστασία του απόρριτου τη βιομηχανική ιδιοκτησία μπορεί να υπηρετεί την κερδοφορία των ομίλων, όμω την ίδια ώρα εμποδίζει να αξιοποιηθούν προ όφελο των αναγκών τη κοινωνία οι μεγάλε δυνατότητε που γεννούν η δουλειά των εργαζόμενων, δυνατότητε οι οποίε διευρύνει η ανάπτυξη των επιστημών και τη τεχνολογία. Σε μια σειρά άρθρα, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει αυτό που πλέον ξέρει να κάνει καλά, συνεχίζοντα τι διευκολύνσει και τα δωράκια προ το μεγάλο κεφάλαιο. Κάνει ακόμη πιο φιλικό το ανα... τον αναπτυξιακό νόμο για του επενδυτέ, δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, απογειώνει τα προνόμια για τι επιχειρήσει logistics διευρύνει μια σειρά φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις, τακτοποιεί θέματα παλιότερων επενδυτικών νόμων, απλοποιεί διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους, ε, ανοίγει νέους δρόμους μέσα από τη δυνατότητα ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών με χρηματοδότηση και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από ιδιώτες για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία χρηματοδότησης των επενδυτικών του σχεδίων από τις τράπεζες, λόγω βεβαίως της έλλειψης ρευστότητας που προανέφερα. Ακούσα μάλιστα και σήμερα τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για το σχεδιασμό μιας σειράς τέτοιων χρηματοδοτικών εργαλείων. Εμείς δεν θέλουμε να αδικήσουμε την Κυβέρνηση. Να μηδενίσουμε τι προσπάθειε που κάνει για την ενίσχυση του κεφαλαίου. Για τη δημιουργία μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων προσανατολισμένων σε επενδύσει, όπω είναι η δημιουργία ειδικών ταμείων που χρηματοδοτούν επενδύσει. Απέναντίον, σα λέμε ότι ακολουθείτε μια συνεπή πολιτική στην κατεύθυνση ενίσχυση τη κερδοφορία του κεφαλαίου. Και οι διευκολύνσει σα δεν θα έχουν τελειωμό και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να είναι οι τελευταίε. Θα συνεχιστούν ανάλογα με τι ανάγκε του κεφαλαίου.